Σε πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν οι δηλώσει του βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Καραγιανίδη. Συγκεκριμένα από το γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη συνέντευξη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Καραγιανίδη στο Κόντρα Channel και την εκπομπή του Γιώργου Τράγκα χωρί αναισθητικό, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. 24 ώρε μετά τι δηλώσει του κυρίου Τσίπρα στη ΣΥΠΑ ότι δεν θα σκίσει τη Δανειακή Σύμβαση γιατί το κράτο έχει συνέχεια και την έκφραση σεβασμού του στι αξίε των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, ο βουλευτή του, κύριος Καραγιανίδη, τον επαναφέρει στην τάξη και στην κομματική του Ορθοδοξία. Ο κύριος Καραγιανίδη, εκφράζοντα όπω λέει τι θέσει με τι οποίε κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ, ζητάει την άμεση έξοδο τη χώρα από το ΝΑΤΟ, την κρατικοποίηση οργανισμών όπω ο ΟΤΕ και τη μονομερή διαγραφή του χρέου και άρα την έξοδο από την Ευρωζώνη. Η κομμωδία με τον ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού και τον ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού κράτησε πολύ λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα εάν οι θέσει που εκφράζει ο κ. Καραγιανίδη είναι οι επίσημε θέσει του κόμματο. Απαντώντα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση τη Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για λάσπη και συκοφαντία από την πλευρά του κυβερνώντο κόμματο.